Με μια επιστολή Κόλαφου, ο καρατομηθής και μέχρι χθες αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Μανώλης Χερέτης, αναφερόμενος στη μεθοδολογία εξόδου του από τη θέση του αντιπροέδρου, κάνει λόγο για βουβό φόβου που επικρατεί στην παράταξη Λαμπρινού και δηλώνει βέβαιος ότι το φόβο αυτό θα τον διαδεχθεί ένα δυνατό φως. Από την ημέρα της εκλογής μου υπηρέτησα την εντολή των Ηρακλειωτών με συνέπεια και με το θάρρος της γνώμης μου. Από όλες τις θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας που μου ανατέθηκαν, λειτουργήσα με γνώμονα το κοινό καλό, πήρα δύσκολες αποφάσεις. Συνεργάστηκα άριστα με τους υπηρεσιακούς του Δήμου, τους οποίους ευχαριστώ για ακόμα μία φορά. Καθημερινά δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για να καλύψουν τα κενά της Δημοτικής Αρχής. Παρακολουθώντας τη Δημοτική Αρχή, διαπιστώνω ότι η δημοκρατική της λειτουργία υπάρχει μόνο στην εικόνα. Ο δημόσιος λόγος δίνεται μόνο μέσα από διαρροές στα μέσα ενημέρωσης. Η Δημοτική Ομάδα ή η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζουν μόνο για να τιμωρηθούν ή να τραβηχτεί το αυτί σε αυτούς που σχολιάζουν θετικά ή επικροτούν σχόλια μη αρεστών στα κοινωνικά δίκτυα. Η ποινικοποίηση φιλικών σχέσεων, κομματικών οργάνων, κομματικών στελεχών είναι καθημερινή λειτουργία. Ο βουβός φόβος που κάποιοι επικαλέστηκαν προεκλογικά έχει επικρατήσει στην παράταξη του Δημάρχου. Με υπογραφές νομιμοφροσύνης, με δηλώσεις μετανοίας, με απειλές και άλλα ωραία, προσπαθούν να κρατήσουν τη συνοχή της ομάδας. Σήμερα, μία αυλή αποφασίζει για τα πάντα και εκτελεί τη γραμμή που δίνουν δύο συγκεκριμένα πολιτικά γραφεία. Οι αρεστοί αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια. Ο αυταρχισμός έχει μετατραπεί σε καθημερινή πράξη. Ο καιρός προχωρά, η κοινωνία μας παρακολουθεί και θα μας κρίνει όλους. Με καθαρή συνείδηση είμαι βέβαιος ότι το βουβό φόβο σύντομα θα διαδεχτεί το δυνατό φως. Με τις ψήφους του Βαγγέλη Σισαμάκη που δεν έχει παραιτηθεί αλλά έχει αναξαρτητοποιηθεί από την παράταξη Κουράκη λόγω της υποψηφιότητας του γιού του εν ώψη των δημοτικών εκλογών αλλά και του Λεωνίδα Ζαμπετάκη, Δημοτικού Συμβούλου της Άμεσης Δημοκρατίας, πέρασε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο οριακά το νέο διοικητικό δίδυμο της ΔΕΙΑΗ μετά την παραίτηση του Προέδρου Γιάννη Ρασούλη, του οποίου τη θέση πήρε ο Γιώργος Βουρεξάκης, και του Αντιπροέδρου Μανώλη Χερέτη που καρατομήθηκε με φόντο εσωκομματικά ζητήματα και τη θέση του πήρε ο Νεκτάριος Ανδρεαδάκης. Εκτός από τις δύο θετικές ψήφους που προκάλεσαν αίσθηση, εντύπωση προκάλεσε σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία η αρνητική ψήφος του Συμβούλου της Δύναμης Πολιτών Αντώνη Κουμπενάκη που άφησε αιχμές και για το θεσμικό διαδικαστικό κομμάτι, κάτι που έκανε και ο επικεφαλής των ενεργών πολιτών Ηλίας Λιγερός. Και επιπλέον 4 απουσίες με νόημα, 2 συμβούλων της παράταξης του Δημάρχου, αυτή του Μανώλη Χερέτη και του Αντώνη Τσαπάκη, και οι 2 απουσίες των διαγραφέντων από την παράταξη Λαμπρινού, Αθηνά Σπανάκη Κοχιαδάκη και Μανώλη Σαλούστρου. Στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο, τα αίματα άναψαν με φόντο τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες, ακόμη και λουκέτα ή απολύσεις προσωπικού για τα ιδιωτικά οδεία που λειτουργούν στο Ηράκλειο, των οποίων οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να συλλάβουν τους λόγους για τους οποίους έγινε τεράστια μείωση διδάκτρων στο Δημοτικό Οδείο Ηρακλείου από τη Δικαίη. Τα δίδακτρα μειώθηκαν κατά 50% με τους ιδιοκτήτες οδείων οργισμένοι να λένε ότι το Δημοτικό Οδείο έχει την ευχέρεια να χαμηλώνει τα δίδακτρα επειδή απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση με επιχορήγηση από το Δημοτικό Ταμείο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό. Με δεδομένη επίσης τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει λόγω επιχείρηση στην αγορά Ηρακλείου. Η μείωση αυτή είναι εξόμως ανταγωνιστική προς τα εκπαιδευτήριά μας που λειτουργούν αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και ως εκ τούτου παράνομη και καταχρηστική. Οδηγεί δε με μαθηματική ακρίβεια στο σταδιακό κλείσιμο των επιχειρήσεων μας και τον εμφανισμό του κλάδου μας. Η αύξηση από πέρυσι σε φέτος είναι 40 μαθητές παραπάνω, που πέρυσι είχαμε 70 μαθητές χωρίς να μειώσουμε τα διδάκτρα. Θέλω να πω ότι ο λόγος που μας επιλέγουν σαν οδείο είναι για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δεν είναι τόσο για τα χρήματα. Αντιδράσεις δεν προέκυψαν μόνο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά και από δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του Βασίλη Λαμπρινού, ο οποίος άδειασε με προσεκτική διατύπωση τον πρόεδρο της ΔΚΕΗ, κάνοντας λόγο για ασάφειες και ανάγκη περαιτέρω διαλόγου για την εξέβρεση κοινού βηματισμού με την πλευρά των ιδιοκτητών οδείων. Θεωρώ ότι προφανώς πρέπει η συζήτηση να ξεκινήσει από την αρχή, να επανεξετάσουμε το ζήτημα. Και όπως είπα και πριν, και όπως τουλάχιστον και σήμερα, έστω και τον υστέρων ο πρόεδρος είπε, να κάνουμε πράξη αυτό που είπατε, ότι δηλαδή να συμπορευτούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, σε μια σύγχρονη οικονομία που ζούμε, ο Δήμος Ηρακλείου με τις δομές του και απ' την άλλη οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.